Οι ανάδοχοι στις εκδόσει ομολόγων δεν υπάρχουν τυχαία. Υποτίθεται ότι διασφαλίζουν του όρου τη συναλλαγή και εγγυώνται για τον δανειζόμενο. Όπω τα παλιά χρόνια οι προξενήτρε εγγυούνται για, τη, για mm -hmm. την πρίκα. Η Goldman Sachs όφιλε λοιπόν ως ανάδοχος να ενημερώσει με ακρίβεια τους επενδυτές για την οικονομική επιφάνεια του δανειζομένου, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν τις προσφορές τους. Γιατί με άλλο επιτόκιο δανείζεις μια δημοκρατία με ένα ποσό χρεών χ, με άλλο αν έχει μεγαλύτερα χρέη. Γι' αυτό υπάρχουν σαφείς κανόνες των Επιτροπών Κεφαλαγοράς, που υποχρεώνουν τον ανάδοχο να ενημερώνει με φρέσκες πληροφορίες τους επίδοξους επενδυτές. Σωστά. Εδώ τι συνέβη. Η Goldman Sachs δεν χρειαζόταν να ψάξει ποιο είναι το πραγματικό χρέος της Ελλάδας. Ήταν η ίδια που το ωρεοποίησε με το συγκεκριμένο swap. Δεν το είπε. Οι επενδυτέ ζήτησαν λοιπόν μικρότερη απόδοση από αυτή που θα ζητούσαν αν ήξεραν. Έχασαν αποδόσει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, αλλά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο θέμα. Όλε αυτέ οι μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε έχουν τη δυνατότητα να ποντάρουν σε μια χώρα και να κερδίζουν σε κάθε ενδεχόμενο. Mm -hmm. Έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να χειρογωγούν καταστάσει. Η αποκάλυψη αυτών των πρακτικών τώρα στο ευρύ κοινό ξεσηκώνει αντιδράσει, εξαπλώνονται αυτέ οι αντιδράσει και δημιουργούνται μέτωπα εναντίον των επενδυτικών κολοσσών τη μια ή τη άλλη πλευρά του Ατλαντικού παίρνουμε μια πρώτη γεύση από αυτέ. Ακριβώ. Η Γαλλίδα Υπουργό Οικονομικών φέρεται να δήλωσε σε κλειστή επιτροπή τη Εθνοσυνέλευση ότι έχουμε εντοπίσει τι έξι τράπεζε που κερδοσκοπούσαν ει βάρο τη Ελλάδα και είναι όλε αγγλοσαξονικέ. Mm -hmm. Η καγκελάριο Μέρκελ φέρεται να λέει ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πληρώσουν. Αυτά όλα ακούγονται σαν κυνηγή μαγιζών στην Αμερική. Ακόμη και από αυτού που συχαίνονται πραγματικά την Goldman Sachs. Ακόμη και από αυτού που τη θεωρούν όργανο του βαθέω Αμερικανικού κράτου και πιστεύουν και τα χειρότερα για το ρόλο τη σε αυτή την κρίση. Άρα, Ηλία, γιατί αυτή τη πόλωση και εδώ. Γιατί όσο τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώ όλοι ανταγωνίζονται για δανεικά, τα μέτωπα, οι διαχωριστικέ γραμμέ θα γίνονται όλο και πιο φανερά. Το ευρώ και το δολάριο χρειάζονται καύσιμο. Και το μόνο καύσιμο που υπάρχει είναι το καύσιμο του άλλου. Στον προηγούμενο αιώνα, οι χώρε έψαχναν ζωτικό χώρο. Τώρα αρχίζουν και ψάχνονται για ζωτικό κεφάλαιο. Και το θέαμα δεν θα είναι όμορφο. Μάλιστα, και να δούμε στο γι' αυτό τι άλλο θα αποκαλυφθεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ηλία.